Σταύρος Τζίμας, δημοσιογράφος, τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Τζίμα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Τζίμα, η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έφερε στο προσκήνιο ένα μέρος σε μια περιταποθήκη που πολλοί λένε ότι σιγοβράζει. Και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του ΒΜΡΟ, που ανεβαίνει δημοσκοπικά στα Σκόπια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αυτό που συμβαίνει στα Βαλκάνια και που διαχρονικά τα Βαλκάνια ήταν πάντα ένα πεδίο ανταγωνισμών. Θα θέλω να μας κάνετε μια πρώτη εισαγωγική εκτίμηση, ξεκινώντας βέβαια από το Κόσοβο, για να δούμε και τις ευρύτερες διαστάσεις του θέματος στα Βαλκάνια. Ναι, όσον αφορά στο Κόσοβο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί νομίζω ότι δόθηκαν και διαστάσεις που ουσιαστικά δεν έχει όλη αυτή η υπόθεση. Και όσον αφορά στην κυρία Μπακογιάννη, η κυρία Μπακογιάννη δεν λειτουργήσε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Κόσοβο. Η θέση της Ελλάδας είναι δεδομένη και από ό,τι διάβασα και η ίδια είπε ότι μπορεί να την ψηφίσει αργότερα. Η Ελλάδα μίλησε για αποχή, είχε αποχή νομίζω. Αλλά κύριε Μπακογιάννη εξέφρασε την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτό ήταν ο ρόλος της εκεί. Δεν ήταν καθαρά ο ελληνικός ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Αλλά αν περιοριστούμε τώρα σε αυτό, θα δούμε μόνο τη μικρή εικόνα, μια κουκίδα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω στην περιοχή. Αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, αυτή χαρακτηρίζεται από μια έντονη ανησυχία στη Δύση, από έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μεταφοράς της ουκρανικής κρίσης στα Βαλκάνια, κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή, στη Δύση εκτιμούν ότι ο Πούτιν με μια νίκη στην Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Ήδη στη Μολδαβία έχουμε κάποιες αναταράξεις, έχει ανέβει πολύ το θερμόμετρο, φοβούνται μια επέμβαση μετά στην Πολωνία, στην Λιθουανία. Ακόμη και αν ηττηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, τότε ενδέχεται να θελήσει να μεταφέρει την ένταση στα δυτικά, στα Βαλκάνια, έτσι ώστε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν στη Δύση και επ' αυτούς πέφτουν να απλώσουν ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από τη Δυτικά Βαλκάνια με διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ψηφίστηκε νομοσχέδιο και από τους Δημοκρατικούς και από τους Ρεπουμπλικάνους που ζητάει από τον πρόεδρο Μπάιντεν να το υπογράψει και είναι θέμα ορών να το υπογράψει, με το οποίο ζητάει την αύξηση της εμπλοκής των Ηνωμένων και πιο ενεργό εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στα Δυτικά Βαλκάνια για να δημιουργεί ασπίδας προστασίας απέναντι στη ρώσικη περιοχή. Έχουμε την εσπευσμένη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ζεγοβίνα, ένα κράτος που δεν πληρεί ουσιαστικά καμία προϋπόθεση, να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Έχουμε αυτό με το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Κόσοβο. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και το εξής, το ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση ή το ότι η Επιτροπή αυτή εισηγείται δεν σημαίνει ότι θα ψηφιστεί και από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αυτό είναι που θα αποφασίσει η αρμόδιο εισηγητική. Ναι, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από την περιοχή, ήδη έχει αρχίσει έντονο παρασκήνιο να κάνουν υποχωρήσεις οι Αλβανοί σε κάποια άλλα ζητήματα, γιατί εδώ παίζεται και ένα παιχνίδι διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κόσοβο και στο Βελιγράδι. Ένα παιχνίδι να παραχωρήσει το Κόσοβο ένα σημαντικό, να ικανοποιήσει το Κόσοβο ένα σημαντικό αίτημα της Σερβίας για τη δημιουργία μιας ένωσης δήμων και κοινοτήτων μέσα στο εντός του Κοσόβου, στο Σερβικό Βορρά, το οποίο οι Αλβανοί μονολόγια έχουν συμφωνήσει δεν το δίνουν, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργηθεί σερβικό κράτος εν κράτη μέσα στο Κόσοβο, και ασκούνται ισχυρές πιέσεις να το αποδεχτεί, και μάλλον από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα πάρει προς αυτή τη λύση,
Και, και θα σταματήσει η Σερβία να φωνάζει, γιατί έχει δεσμευτεί και η ίδια ότι δεν θα εμποδίσει το Κόσοβο να μπει σε ξένους οργανισμούς, εάν πάρει κάποια πράγματα όπως αυτό που είπα προηγουμένως. Άρα είναι και το Συμβούλιο, αυτή η ιστορία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι και αυτό στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και ο αμερικανικός παράγοντας με την ενεργό εμπλοκή του περαιτέρω, αλλά και η αποστολή στρατευμάτων από τη Γερμανία έχει ένα χρόνο νομίζω που έχει αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, στη Βοσνία, στη Ζεγοβίνη, και μιλάω για τις δύο αυτές περιοχές, διότι οι δύο περιοχές είναι οι πιο ευάλωτες. Είναι οι δύο θεωρούμενες νάρκες της Βαλκανικής, που αν σκάσει μία από αυτές θα αρχίσει μετά να κυλάει η ντόμινο. Αυτό προσπαθούν να προλάβουν. Μία... Αλλά η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και στη γύρω περιοχή όμως. Και όπως προαναφέρατε, στη Βόρεια Μακεδονία η έλευση των εθνικιστών που κατά τα φαινόμενα θα υπάρξει του ΒΕΜΕΡΟ στην κυβέρνηση ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Και ήδη η Δύση σπέβδει να το προλάβει αυτό το πράγμα με μια δήλωση του State Department ότι οι δύο αυτές συμφωνίες μένουν εκτός κυβερνητικής ατζέντας. Δηλαδή δεν διαταράσσονται, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτές τις συμφωνίες. Και δεν αλλάζει τίποτα διότι οι συμφωνίες αυτές των Πρεσπών, αυτό είναι το σύμφωνο φιλίας με τη Βουλγαρία, η συμφωνία της Αχρίδας το 2001 που σταμάτησε τον πόλεμο μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων, το ψήφισμα 1244 για το Κόσοβο, αλλά που σταμάτησε τον πόλεμο στο Κόσοβο, και η συνθήκη του Ντέιτον για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 1995 θεωρούνται οι βασικοί πυλώνες του βαλκανικού χάρτη όπως διαμορφώθηκε μετά τη Ιουγκοσλαβική κρίση. Και αν κάποιες από αυτές καταρρεύσουν, τότε θα συμπαρασύρουν τα πάντα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανησυχία πράγματι σε όλη την περιοχή και μια φοβία ότι μπορεί ο Πούτιν να θελήσει να ανακατέψει την τράπουλα και σπέβδουν να πάρουν μέτρα. Μια ερώτηση να κάνω καταρχήν για το Κόσοβο. Στο Κόσοβο υπάρχει μια ιστορική πραγματικότητα, ένα ιστορικό δίκαιο και ένα ρεαλιστικό δίκαιο που βγαίνει μέσα από τα πληθυσμιακά δεδομένα πλέον. Δηλαδή είναι 2 εκατομμύρια, είναι 20.000, περίπου 25 οι Σέρβοι. Αυτό πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να κρατήσει, και για να απαντήσετε συνολικά, τι αν αναγνωριστεί το Κόσοβο, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, τι κίνδυνοι υπάρχουν για να το προσεγγίσει η Αλβανία και να φτάσει σε αυτό το μεγάλο επίβολο, το μεγάλο ιδεατισμό που έχει για τη Μεγάλη Αλβανία, και τι κίνδυνοι υπάρχουν αν καταρρεύσει η συμφωνία των Πρεσπών, που είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν πει ότι είναι μια κακή συμφωνία, όμως αν δεν υπήρχαν τα Σκόπια έπρεπε να έχουν εφευρεθεί, διότι υπάρχει κίνδυνος προσάρτησης με την Αλβανία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή όλο για την Ελλάδα? Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το Κόσοβο. Είναι μεταξύ των χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο. Γιατί υπάρχει το ζήτημα της Κύπρου πίσω. Είναι 5 χώρες σε όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ισπανία, γιατί έχει την Καταλωνία, είναι η Ελλάδα, γιατί έχει τη διχοτομημένη Κύπρο, είναι η Στην Κύπρο όμως, συγγνώμη κύριε Τζίμα, στην Κύπρο δεν είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά, έχουμε εισβολή και προφανώς δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά δεν θέλουν, ειδικά εκεί την εποχή, δεν θέλουν να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο. Είναι η Ισπανία, είπαμε, είναι η Ρουμανία για την Τρανσυλβανία, είναι τέλος πάντων είναι και άλλη μια χώρα. Δεν το έχει αναγνωρίσει το τέτοιο. Τώρα, πληθυσμιακά, το Κόσοβο, οι Αλβανοί υπερτερούν συντριπτικά στο 95-96%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπερτερούν δεν πρέπει να υπάρχει τόπος για τους Σέρβους, πρέπει να εκδιωχθούν οι Σέρβοι. Όχι, μακροπρόθεσμα. Εγώ λέω μακροπρόθεσμα. Ναι, μακροπρόθεσμα. Για το θέμα της Μεγάλης Αλβανίας, εντάξει, αν υπάρξει ντόμινο και αποσχιστεί οι Σέρβοι του Βορρά,
και προστατευτούν στη Σερβία, όπως οι ίδιοι δηλώνουν και επιθυμούν, ό,τι επιθυμούν, τότε θα έχουμε εξαντανακλάσεως, εξαντιδράσεως, προσκόλληση του Κωσόβου στην Αλβανία, για Μεγάλη Αλβανία. Είναι το ίδιο που συμβαίνει με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η σερβική οντότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έχει αποφασίσει ότι θα αποσχιστεί από τη Βοσνία. Οι Ρώσοι εξωθούν τα πράγματα προς τα εκεί. Βεβαίως. Οι Ρώσοι, ναι, προφανώς, γιατί στηρίζουν και το σερβικό παράγοντα. Είναι οι Σλάβοι, μην ξεχνάμε ότι είναι. Σλάβοι είναι ομόθρησκοι και ομόφιλοι. Και εκεί αυτό είναι που φοβούνται, μήπως παρακινηθεί, μήπως υποδαβληστούν όλες αυτές οι διαμάχες και οι μεγαλοειδεατισμοί στα Βαλκάνια, δηλαδή να αποσχιστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, να προστατευτεί στη Σερβία, να προκύψει μεγάλη Σερβία, να προστατευτεί η Αλβανία, το Κόσοβο να σπεύσει τότε προς την προς την Αλβανία, οι Αλβανοί της Βόρειας Μακεδονίας να σπεύσουν να ενωθούν και αυτοί με το Κόσοβο και με την Αλβανία, και να μας προκύψουν η Βουλγαρία που θεωρεί τους Σλαβομακεδόνες ότι είναι Βούλγαροι, να μας προκύψουν στα βόρεια σύνορά μας μια μεγάλη Αλβανία, μια μεγάλη Σερβία και μια μεγάλη ενδεχομένως Βουλγαρία. Αλλάζουν οι ισορροπίες στην ισχύω στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα θα μείνει με σταυρωμένα χέρια όταν γύρω της θα προκύπτει μια μεγάλη Αλβανία. Και όλο αυτό βέβαια θα τραντάξει σε θέμελα το ΝΑΤΟ, που αυτό είναι και μέσα στις βλέψεις της Ρωσίας. Ναι, όλο αυτό τώρα προσπαθεί να το σταθεροποιήσει το ΝΑΤΟ, φοβούμενο με ανησυχίες ότι μπορεί να το υποδαβλήσει η ρωσική επιρροή, που παραμένει ισχυρή στα Βαλκάνια λόγω προϊστορίας, λόγω της θρησκείας κυρίως, του ομόθρησκου και της εκκλησίας, λόγω των πολλών των δεσμών, γιατί είναι Σλάβοι, και λόγω των συμφερόντων. Γιατί έχει συμφέροντα και η Ρωσία στην περιοχή, όπως έχει και η Κίνα συμφέροντα. Δηλαδή, όπως έχουν και οι Αμερικανοί συμφέροντα στα Βαλκάνια. Μαγειρεύουν πολύ οι μάγειρες στη βαλκανική κουζίνα. Η Κίνα θέλει το δικό της διάδρομο, τη δική της επιρροή για να στέλνει τα εμπορεύματά της στην κεντρική Ευρώπη. Θέλει να έχει δική της, και ήδη έχει στη Σερβία, στην Αλβανία. Στην Ελλάδα έχει το λιμάνι του Πυρ. Έχετε σε παλαιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί, είχατε δώσει το πλαίσιο με τον τρόπο που διείσδησε η Κίνα στην περιοχή, που ήταν η σχέση χρέους που δημιούργησε και των μεγάλων έργων. Ασφαλώς. Χρησιμοποιεί διάφορα. Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν πάβει όμως να κάνει παιχνίδι στη Βαλκανική, όπως κάνει και η Τουρκία μέσω των μουσουλμανικών πληθυσμών. Δεν θα μείνει αμέτωχη η Τουρκία όταν αλλάζει ο Βαλκανικός χάρτης. Θα ενεργοποιήσει τα εργαλεία που έχει, που είναι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί κυρίως, είναι τα οικονομικά της συμφέροντα. Άρα πάμε πλέον σε μια αναταραχή με απρόβλεπτες διαστάσεις. Και αυτό είναι που φοβούνται στη Δυτική Ευρώπη σήμερα, και βλέπουμε ότι σπέβδουν να βάλουν το Κόσοβο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη Βοσνία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μολδαβία το ίδιο. Οι Αμερικανοί στέλνουν στρατό στη Ρουμανία, ενισχύουν τη Ρουμανία. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για τα Βαλκάνια. Και όπως εξελίσσονται και τα θέματα στη Μέση Ανατολή, στη Συνική Θάλασσα και στην Ουκρανία, σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο να παιχνίδι. Μάλιστα, ακριβώς. Κύριε Τζίμα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση καλά. Που μας κάνετε. Ελπίζω για να αναλύσουμε πρώτη μας. Να σας βοήθησα, να βοήθησα και τους ακροατές για περισσότερη, για καλύτερη κατανόηση, γιατί πρέπει να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα στην περιοχή και τη σύγκρουση των συμφερόντων. Δεν είμαστε μόνο εμείς στην περιοχή. Όχι τυχαία κάνουμε την κουβέντα αυτή, γιατί και το συγγραφικό σας έργο εστιάζει στα Βαλκάνια και οι επισκέψεις σας είναι τακτικές, το λέω για τους ακροατές, είναι τακτικές στα όμορα κράτη, και το ρεπορτάζ το δικό σας ειδικεύεται πάνω σε αυτό, οπότε σίγουρα νομίζω ότι διαφωτίστηκαν όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στόμεν καλώς ενώπιση των εορτών. Γεια σας.